Από σήμερα ξεκινά προγραμματισμός για την πρόληψη των ζώων άγριων και μη της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας από την εκδήλωση κρουσμάτων λύσας, με την ρήψη από αέρος εμβολίων, κυρίως για τις αλεπούδες που είναι ο πρώτος επικινδυνότητα πληθυσμός για εκδήλωση κρούσματος λύσας. Υπενθυμίζεται ότι κρούσματα λύσας μετά από δεκαετίες έχουν σημειωθεί σε σχεδόν ολόκληρη τη Μακεδονία, από τη Σέρας μέχρι και την Κοζάνη. Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, εδώ δεν έχει σημειωθεί κάποιο κρούσμα ακόμη, ωστόσο η λύσα εξαπλώνεται από τα άγρια ζώα και είναι πιθανή η εκδήλωση κρούσματος το αμέσως επόμενο διάστημα. Το πρόγραμμα εμβολιασμού των άγριων ζώων, από ό,τι έχω πληροφορηθεί, έχει ξεκινήσει, ξεκινάει σήμερα στην περιοχή της Λεκάνης. Θα γίνουν, φαντάζομαι, σχετικές ανακοινώσεις από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και την Ιατρικής. Όσον αφορά την προετοιμασία του πληθυσμού, νομίζω ότι ο πληθυσμός έχει ενημερωθεί, ειδικά στους Δήμους, οι οποίοι είναι οι Δήμοι που από εκεί περιμένουμε αν θα έρθει κάποιο κρούσμα σε ζώο, δηλαδή ο Δήμος Παγκαίου και Καβάλας Φιλίππων, δηλαδή, με τα ορεινά χωριά από εκεί, μετά η Χρυσούπολη. Η Θάσος δεν κινδυνεύει, έτσι είναι νησί. Θα είναι πολύ απίθανο να έχουμε κάτι προς τα εκεί. Είμαστε προετοιμασμένοι, έχουμε προετοιμαστεί, χωρίς να περιμένουμε να βρούμε το πρώτο θετικό κρούσμα σε ζώο στο νομό μας. Και αυτό είναι πολύ καλό, είναι πολύ ενθαρρυντικό, ότι και ο κόσμος και οι υπηρεσίες βρίσκονται σε συνεργασία και ξέρουν να έχουν τον αλγόριθμο με τον οποίο θα δουλέψουν για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Να σας πω επίσης ότι θα γίνει και μια ενημέρωση στο νοσοκομείο για τους γιατρούς, οι οποίοι στα εξωτερικά ιατρεία πιθανώς να κληθούν να αντιμετωπίσουν κάποιο δάγκωμα σε κάποιον πολίτη, για να ξέρουν και αυτοί τι θα κάνουν, με ποιο τρόπο θα δράσουν, πού θα ενημερώσουν, ποιες υπηρεσίες θα ενημερωθούν κτλ. Τονίζω ότι θα πρέπει καταρχάς αυτοί που κινούνται στις περιοχές τις δασικές και τις αγροτικές, εάν δει κάποιος αυτά τα εμβόλια τα οποία μοιάζουν σαν κύβους, να μην τα ακουμπήσει. Εάν τα ακουμπήσει για οποιοδήποτε λόγο, τυχαία φαντάζομαι, να επικοινωνήσει με το γιατρό ή με την υπηρεσία μας ή με τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής. Θα πρέπει να προσέχουν οι γονείς τα μικρά παιδιά. Οι ενημερώσεις στα σχολεία έχουν γίνει και εκεί και θα πρέπει να πούν στα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς τους ότι δεν θα πρέπει να πλησιάζουν ζώα αδέσποτα ή άγρια τα οποία δεν γνωρίζουν, έτσι, σε καμία περίπτωση. Αυτά είναι όλα για προληπτικούς λόγους γίνονται. Όποιος άλλος χρειάζεται πολίτης πληροφορίες, είμαστε στη διάθεσή του και εμείς και οι άλλες υπηρεσίες και οι Δήμοι, για να παρέχουμε οποιαδήποτε πληροφορία χρειαστεί.